Συνεχίζουμε λοιπόν από το προηγούμενο tutorial. Κάναμε το Insert Student, κάναμε το Display Students. Ας υλοποιήσουμε τώρα και τα υπόλοιπα. Σβήνουμε λοιπόν τα σχόλια από εδώ και το σχόλιο από εδώ. Πάμε για το εύκολο, το οποίο είναι η αναζήτηση. Θα κάνουμε αρχικά αναζήτηση με βάση τον αριθμό μητρώου. Άρα στο 4 θα πούμε search by αλφαμή. Διαβάζουμε λοιπόν το position. Εδώ πέρα βέβαια τι πρέπει να κάνουμε, θα ρωτήσουμε αν το fi.αλφαμή ίσον ίσον με το num, το position y ίσον y παραμένει το ίδιο, break if position επί της 100, ναι, δεν χρειάζεται να πούμε αυτό, το αλφαμή, θα κάνουμε ακριβώς την εκτύπωση. Εδώ θα είναι το f position τελεία αλφαμή. Θα μπορούσαμε να γράψουμε και num, αλλά δεν είναι τόσο πολύ σωστό. Να δείξουμε δηλαδή ότι είναι στο position και f position τελεία name, else printf not found. Εδώ θα κάνουμε μία ακόμη προσθήκη. Δεν θα υλοποιήσουμε ακόμη το delete element, αλλά θα βάλουμε μία ακόμα επιλογή, η οποία είναι πάρα πολύ βασική. Είναι να κάνουμε αναζήτηση με βάση το όνομα και θα πούμε search by name. Πάμε λοιπόν στο 7. Εδώ κάνουμε copy όλο αυτό. Ctrl C. Εδώ λοιπόν Ctrl V. Και αυτό είναι το case. Το case 7. Εδώ θα πούμε give name to search. Scanf, δεν θα χρησιμοποιήσουμε το scanf για τον ίδιο λόγο που είπαμε νωρίτερα, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε την getS, ας πούμε όνομα. Πάλι position ίσον μείον 1, for y0 μικρότερο του next. Εδώ τώρα θα θέλαμε να πούμε if ευγιώτα name ίσον ίσον με όνομα. Αυτό όμως δεν γίνεται, αλλά στην περίπτωση αυτή θα αντικαταστήσουμε, θα χρησιμοποιήσουμε μάλλον την συνάρτηση str compare, str cmp, η οποία θα επιστρέψει 0, παίρνει δύο ορίσματα η str compare. Ας πάμε λίγο εδώ στην, ναι, είμαστε εδώ, str functions, μισό λεπτό, κανονικά εδώ πρέπει να ήμασταν, στην string strcmp, strcmp. Λοιπόν, η str compare παίρνει const char αστεράκι str1, const char αστεράκι str2, compares the c-string str1 to the c-string str2, return value, indicating the relationship κτλ. A zero value indicates that both strings are equal. A value greater than zero indicates that the first character does not match, has a greater value in str than in str2, and the value, δηλαδή αν δώσουμε
αν επιστρέψει θετικό, σημαίνει ότι ο πρώτος χαρακτήρας που δεν έχει μεγαλύτερη greater value, μάλλον όταν δώσει λοιπόν αρνητικό, το STR1 προηγείται από το STR2 λεξικογραφικά, ενώ αν δώσει θετικό, το STR2 προηγείται λεξικογραφικά από το STR1. Μας έχει εδώ και ένα παράδειγμα. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι για να διαβάσει από το πληκτρολόγιο χρησιμοποιεί την FGTS με παράμετρο το Standard Input. Θα το κουβεντιάσουμε κάποια άλλη φορά. Εν πάση περιπτώσει θα χρησιμοποιήσουμε την STR Compare. Αν λοιπόν η STR Compare ίσον-ίσον με το 0, αν δηλαδή έχουμε βρει το όνομα position J, break if position -1, ακριβώς, αλλιώς not found, το επί της 100 D, αυτό δηλαδή επί της 100 S που δώσαμε το όνομα not found, πιστεύω να είμαστε όχι, position, ναι. Το position, εν πάση περιπτώσει, ας το ορίσουμε εδώ και μετά το ξαναλάζουμε. Το α, ναι, εδώ έχουμε ξεχάσει τον πίνακα, οπότε καλό είναι να βάλουμε σε σχόλιο όλο αυτό το κομμάτι, τα δύο δηλαδή κομμάτια για το αρχείο. Getes όνομα, όνομα undeclared, προφανώς. Ας το ορίσουμε εδώ, μετά είναι ένα char όνομα 50. Για να ξαναδούμε compile, είμαστε εντάξει. Run insert λοιπόν το 100 με name δοκιμαστικά, ας πούμε αυτό. Insert 101 με όνομα αλφα-αλφα-αλφα-SSS. Για να δούμε λίγο display. Έχουμε αυτά τα στοιχεία. Και ας πούμε 4, αν και το έχουμε δοκιμάσει, πάμε 7 search by name. Εδώ έχουμε το ίδιο πρόβλημα δυστυχώς. Ξεχάσαμε scanf εδώ πριν από αυτό, flash stdin. Έχουμε το προβληματάκι αυτό. Λοιπόν, flash standard input, compile και run, insert αλφα μη και όνομα www, ξανά insert το 101, λοιπόν display, πολύ ωραία, πάμε 7, όχι, το πρόβλημα είναι άλλο, ναι, και ζητάω συγγνώμη, είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε εδώ τα όρια, ίσως κάποιος να το είχε δει και τώρα να το έχει σχολιάσει. Ζητάω συγγνώμη. 100. Ωραία. Ξανά insert. 101 είναι... ας πούμε αυτό το όνομα, display, και πάμε να κάνουμε 7 search by name. Προσοχή, πρέπει να δώσουμε γιατί 7 search by name, give name to search not found, κάτι κάπου έχουμε κάποιο πρόβλημα το οποίο πρέπει να το βρούμε. Give alpha me to search.
Getters όνομα είναι εδώ προφανώς. Και αυτό πάλι ίσως να το έχετε δει κάποιοι και... Λοιπόν, ας κάνουμε λοιπόν τον κόπο ξανά, insert, 100 το όνομα, αυτό, insert, 101, όνομα, αυτό, display, ωραία. Λοιπόν, και ας κάνουμε search by name, 7. Ας δώσουμε το PPP, κόμμα, όμικρον, όμικρον, όμικρον. Πρέπει να δώσουμε ακριβώς και πραγματικά βρέθηκε. Ας πούμε 7 search by name, ας δώσουμε PPP, κόμμα, όμικρον, όμικρον. Εδώ θα πει ότι δεν βρέθηκε. Υλοποιήσαμε λοιπόν και την αναζήτηση και με τους δύο τρόπους. Οπότε στο επόμενο tutorial θα δούμε την διαδικασία της διαγραφής μιας εγγραφής. Συνεχίζουμε λοιπόν από το προηγούμενο tutorial. Κάναμε το insert student, κάναμε το display students. Ας υλοποιήσουμε τώρα και τα υπόλοιπα. Σβήνουμε λοιπόν τα σχόλια από εδώ και το σχόλιο από εδώ. Πάμε για το εύκολο, το οποίο είναι η αναζήτηση. Θα κάνουμε αρχικά αναζήτηση με βάση τον αριθμό μητρώου. Άρα στο 4 θα πούμε search by αλφαμή. Διαβάζουμε λοιπόν το position. Εδώ πέρα βέβαια τι πρέπει να κάνουμε, θα ρωτήσουμε αν το fi τελεία αλφαμή ίσον ίσον με το num, το position j ίσον j παραμένει το ίδιο, break, if position επί της 100, ναι, δεν χρειάζεται να πούμε αυτό, το αλφαμή, θα κάνουμε ακριβώς την εκτύπωση, εδώ θα είναι το f position τελεία αλφαμή, θα μπορούσαμε να γράψουμε και num, αλλά δεν είναι τόσο πολύ σωστό. Να δείξουμε δηλαδή ότι είναι στο position και fposition.name else printf not found. Εδώ θα κάνουμε μία ακόμη προσθήκη. Δεν θα υλοποιήσουμε ακόμη το delete element, αλλά θα βάλουμε μία ακόμα επιλογή, η οποία είναι πάρα πολύ βασική. Είναι να κάνουμε αναζήτηση με βάση το όνομα και θα πούμε search by name. Πάμε λοιπόν στο 7. Εδώ κάνουμε copy όλο αυτό. Ctrl C. Εδώ λοιπόν Ctrl V και αυτό είναι το case 7. Εδώ θα πούμε give name to search scanf. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε το scanf για τον ίδιο λόγο που είπαμε νωρίτερα, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε την getters, ας πούμε, όνομα. Πάλι position ίσον μείον 1, for j0 μικρότερο του next. Εδώ τώρα θα θέλαμε να πούμε if j name ίσον ίσον με
όνομα. Αυτό όμως δεν γίνεται, αλλά στην περίπτωση αυτή θα αντικαταστήσουμε, θα χρησιμοποιήσουμε μάλλον την συνάρτηση STR-COMPARE, STR-CMP, η οποία θα επιστρέψει 0, παίρνει δύο ορίσματα, η STR-COMPARE. Ας πάμε λίγο εδώ στην... ναι, είμαστε εδώ, STR functions, μισό λεπτό. Κανονικά εδώ πρέπει να ήμασταν, στην string strcmp, strcmp. Λοιπόν, η str compare παίρνει const char αστεράκι str1, const char αστεράκι str2, compares the c string str1 to the c string str2, return value indicating the relationship κτλ. A zero value indicates that both strings are equal. A value greater than 0 indicates that the first character does not match, has a greater value in str than in str2, and a value, δηλαδή αν δώσουμε, αν επιστρέψει θετικό, σημαίνει ότι ο πρώτος χαρακτήρας που δεν έχει μεγαλύτερη greater value, μάλλον όταν δώσει λοιπόν αρνητικό, το str1 προηγείται από το STR2 λεξικογραφικά, ενώ αν δώσει θετικό, το STR2 προηγείται λεξικογραφικά από το STR1. Μας έχει εδώ και ένα παράδειγμα. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι για να διαβάσει από το πληκτρολόγιο χρησιμοποιεί την FGTS με παράμετρο το standard input. Θα το κουβεντιάσουμε κάποια άλλη φορά. Εν πάση περιπτώσει θα χρησιμοποιήσουμε την STR compare. Αν λοιπόν η STR compare ίσον ίσον με το 0, αν δηλαδή έχουμε βρει το όνομα position j break if position μείον 1 ακριβώς, αλλιώς not found το επί της 100 D, αυτό δηλαδή επί της 100 S που δώσαμε το όνομα not found, πιστεύω να είμαστε, όχι, position, ναι, το position, εν πάση περιπτώσει ας το ορίσουμε εδώ και μετά το ξαναλάζουμε. Το α, ναι, εδώ έχουμε ξεχάσει τον πίνακα, οπότε καλό είναι να βάλουμε σε σχόλιο όλο αυτό το κομμάτι, τα δύο δηλαδή κομμάτια για το αρχείο. Getes όνομα, όνομα undeclared προφανώς. Ας το ορίσουμε εδώ, μετά είναι ένα char όνομα 50. Για να ξαναδούμε compile, είμαστε εντάξει. Run insert λοιπόν το 100 με name δοκιμαστικά, ας πούμε αυτό, insert 101 με όνομα αλφα-αλφα-αλφα-SSS. Για να δούμε λίγο display, έχουμε αυτά τα στοιχεία και ας πούμε 4, αν και το έχουμε δοκιμάσει, πάμε 7 search by name. Εδώ έχουμε το ίδιο πρόβλημα δυστυχώς, ξεχάσαμε scanf εδώ πριν από αυτό, flash stdin, έχουμε το προβληματάκι αυτό. Λοιπόν, flash standard input, compile και run, insert, αλφα μη και όνομα qqq www, ξανά insert το 101
Λοιπόν, display, πολύ ωραία, πάμε 7. Όχι, το πρόβλημα είναι άλλο, ναι, και ζητάω συγγνώμη, είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε εδώ τα όρια, ίσως κάποιος να το είχε δει και τώρα να το έχει σχολιάσει. Ζητάω συγγνώμη, 100, ωραία, ξανά insert, 101 είναι, ας πούμε αυτό το όνομα, display, και πάμε να κάνουμε 7, search by name. Προσοχή, πρέπει να δώσουμε γιατί 7 search by name, give name to search not found, κάτι κάπου έχουμε κάποιο πρόβλημα το οποίο πρέπει να το βρούμε. Give alpha me to search, getters όνομα είναι εδώ προφανώς, και αυτό πάλι ίσως να το έχετε δει κάποιοι, και λοιπόν, ας κάνουμε λοιπόν τον κόπο ξανά, insert, 100 το όνομα, αυτό, insert, 101 όνομα, αυτό, display, ωραία. Λοιπόν, και ας κάνουμε search by name 7. Ας δώσουμε το PPP, κόμμα, όμικρον, όμικρον, όμικρον. Πρέπει να δώσουμε ακριβώς και πραγματικά βρέθηκε. Ας πούμε 7 search by name, ας δώσουμε PPP, κόμμα, όμικρον, όμικρον. Εδώ θα πει ότι δεν βρέθηκε. Υλοποιήσαμε λοιπόν και την αναζήτηση και με τους δύο τρόπους. Οπότε στο επόμενο tutorial θα δούμε την διαδικασία της διαγραφής μίας εγγραφής. Συνεχίζουμε λοιπόν από το προηγούμενο tutorial. Κάναμε το insert student, κάναμε το display students. Ας υλοποιήσουμε τώρα και τα υπόλοιπα. Σβήνουμε λοιπόν τα σχόλια από εδώ και το σχόλιο από εδώ. Πάμε για το εύκολο, το οποίο είναι η αναζήτηση. Θα κάνουμε αρχικά αναζήτηση με βάση τον αριθμό μητρώου. Άρα στο 4 θα πούμε search by alpha me. Διαβάζουμε λοιπόν το position. Εδώ πέρα βέβαια τι πρέπει να κάνουμε, θα ρωτήσουμε αν το fi τελεία alpha me ίσον ίσον με το num, το position j ίσον j παραμένει το ίδιο, break if position επί της 100, ναι, δεν χρειάζεται να πούμε αυτό, το αλφα μη, θα κάνουμε ακριβώς την εκτύπωση, εδώ θα είναι το f position τελεία αλφα μη, θα μπορούσαμε να γράψουμε και num, αλλά δεν είναι τόσο πολύ σωστό, να δείξουμε δηλαδή ότι είναι στο position, και fposition τελεία name, else printf not found. Εδώ θα κάνουμε μία ακόμη προσθήκη, δεν θα υλοποιήσουμε ακόμη το delete element, αλλά θα βάλουμε μία ακόμα επιλογή, η οποία είναι πάρα πολύ βασική, είναι να κάνουμε αναζήτηση
με βάση το όνομα και θα πούμε search by name. Πάμε λοιπόν στο 7. Εδώ κάνουμε copy όλο αυτό, Ctrl C. Εδώ λοιπόν Ctrl V και αυτό είναι το case. Το case 7. Εδώ θα πούμε give name to search. Scanf, δεν θα χρησιμοποιήσουμε το scanf για τον ίδιο λόγο που είπαμε νωρίτερα, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε την getters, ας πούμε όνομα, πάλι position ίσον μείον 1, φοριότα 0 μικρότερο του next. Εδώ τώρα θα θέλαμε να πούμε η φευγιότα name ίσον ίσον με όνομα. Αυτό όμως δεν γίνεται, αλλά στην περίπτωση αυτή θα αντικαταστήσουμε, θα χρησιμοποιήσουμε μάλλον την συνάρτηση str compare, str cmp, η οποία θα επιστρέψει 0, παίρνει δύο ορίσματα η str compare. Ας πάμε λίγο εδώ στην ναι, είμαστε εδώ, str functions, μισό λεπτό, κανονικά εδώ πρέπει να ήμασταν, στην string strcmp, strcmp. Λοιπόν, η str compare παίρνει const char αστεράκι str1, const char αστεράκι str2, compares the c-string str1 to the c-string str2, return value, indicating the relationship κτλ. A zero value indicates that both strings are equal. A value greater than zero indicates that the first character does not match, has a greater value in str than in str2, and a value, δηλαδή αν δώσουμε, αν επιστρέψει θετικό, σημαίνει ότι ο πρώτος χαρακτήρας που δεν έχει μεγαλύτερη greater value, μάλλον όταν δώσει λοιπόν αρνητικό, το str1 προηγείται από το str2 λεξικογραφικά, ενώ αν δώσει θετικό, το str2 προηγείται λεξικογραφικά από το str1. Μας έχει εδώ και ένα παράδειγμα. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι για να διαβάσει από το πληκτρολόγιο χρησιμοποιεί την fgetess με παράμετρο το standard input. Θα το κουβεντιάσουμε κάποια άλλη φορά. Εν πάση περιπτώσει θα χρησιμοποιήσουμε την str compare. Αν λοιπόν η str compare ίσον ίσον με το 0, αν δηλαδή έχουμε βρει το όνομα position j break if position μείον 1, ακριβώς, αλλιώς not found, το επί της 100 D, αυτό δηλαδή επί της 100 S που δώσαμε το όνομα not found, πιστεύω να είμαστε, όχι, position, ναι, το position, εν πάση περιπτώσει ας το ορίσουμε εδώ και μετά το ξαναλάζουμε. Το α, ναι, εδώ έχουμε ξεχάσει τον πίνακα, οπότε καλό είναι να βάλουμε σε σχόλιο όλο αυτό το κομμάτι, τα δύο δηλαδή κομμάτια για το αρχείο. Getters όνομα, όνομα undeclared προφανώς, ας το ορίσουμε εδώ, μετά είναι ένα char όνομα 50. Για να ξαναδούμε compile, είμαστε εντάξει.
Run insert λοιπόν το 100 με name δοκιμαστικά, ας πούμε αυτό, insert 101 με όνομα αλφα SSS, για να δούμε λίγο display, έχουμε αυτά τα στοιχεία και ας πούμε 4, αν και το έχουμε δοκιμάσει, πάμε 7 search by name. Εδώ έχουμε το ίδιο πρόβλημα δυστυχώς. Ξεχάσαμε scanf εδώ πριν από αυτό, flash stdin, έχουμε το προβληματάκι αυτό. Λοιπόν, flash standard input, compile και run, insert, αλφα μη και όνομα qqq www, ξανά insert το 101. Λοιπόν, display, πολύ ωραία, πάμε 7. Όχι, το πρόβλημα είναι άλλο, ναι, και ζητάω συγγνώμη, είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε εδώ τα όρια, ίσως κάποιος να το είχε δει και τώρα να το έχει σχολιάσει. Ζητάω συγγνώμη, 100, ωραία, ξανά insert. 101 είναι ας πούμε αυτό το όνομα, display και πάμε να κάνουμε 7 search by name. Προσοχή, πρέπει να δώσουμε γιατί 7 search by name. Give name to search not found, κάτι κάπου έχουμε κάποιο πρόβλημα το οποίο πρέπει να το βρούμε. Give alpha me to search, getters όνομα είναι εδώ προφανώς και αυτό πάλι ίσως να το έχετε δει κάποιοι και λοιπόν, ας κάνουμε λοιπόν τον κόπο ξανά, insert, 100 το όνομα, αυτό, insert, 101, όνομα, αυτό, display, ωραία. Λοιπόν, και ας κάνουμε search by name, 7. Ας δώσουμε το PPP, κόμμα, όμικρον, όμικρον, όμικρον. Πρέπει να δώσουμε ακριβώς και πραγματικά βρέθηκε. Ας πούμε 7 search by name, ας δώσουμε PPP, κόμμα, όμικρον, όμικρον. Εδώ θα πει ότι δεν βρέθηκε. Υλοποιήσαμε λοιπόν και την αναζήτηση και με τους δύο τρόπους. Οπότε στο επόμενο tutorial θα δούμε την διαδικασία της διαγραφής μιας εγγραφής.